τους παγκόσμιους θρύλους υπάρχουν αναφορές για αλλοκοσμικά ή εξωγήινα όντα που το δέρμα τους έχει πράσινο χρώμα, ξεκινώντας από τους πράσινους αριανούς έως τον Αιγυπτιακό θεό Όσιρη που απεικονίζεται με πρασινοπό δέρμα. Η αρχαία κέλτικη μυθολογία απεικονίζει συχνά τον πράσινο άνθρωπο που χρονολογείται από την εποχή πριν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και στην Αγγλία του 12ου αιώνα υπάρχει ιστορία των παράξενων πράσινων παιδιών, του Γούλπιτ. Αυτή η ιστορία φαίνεται να αναφέρεται σε πραγματικούς ανθρώπους που μπορεί να έχουν και απογόνους σήμερα. Η ιστορία αυτή είδε το φως της δημοσιότητας από δύο διάσημους Άγγλους χρονογράφους, τον William of Newburgh, ένα μοναχό από το Αυγουστινιανό μοναστήρι του Newburgh, και τον Ralph of Congeshall, ένα μοναχό της μονής του Cistercian. Ο Congeshall άκουσε την ιστορία από έναν άνδρα με το όνομα Richard de Calne και έγραψε γι' αυτό στο Chronicon Anglicanum γύρω στα 1189. Ο William του Newburgh έγραψε γι' αυτό αργότερα στο Historia Rerum Anglicarum που δημοσιεύθηκε το 1220. Αλλά ας δούμε πώς έχει ιστορία. Στα μέσα του 12ου αιώνα, στην Αγγλική Κομιτεία του Suffolk, υπήρχε μια αρχαία πόλη που ονομαζόταν Γούλπιτ. Στα παλιά αγγλικά, το όνομα της πόλης ήταν Γούλφπιτ και πήρε το όνομά της από τους λάκους που σκάβονταν στο έδαφος για να πιαστούν οι λύκοι που περιπλανώντας την περιοχή. Οι λύκοι σκότωναν τα άλλα ζώα και τρομοκρατούσαν τους χωρικούς, αλλά σήμερα αυτό το χωριό είναι διάσημο για τα δύο πράσινα παιδιά που απεικονίζονται στην πινακίδα που υπάρχει στην είσοδό του. Γύρω στο 1150 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Στεφάνου, οι χωρικοί που δούλευαν στα χωράφια συνάντησαν δύο παιδιά κοντά σε ένα λάκκο παγίδα για λύκους που έμοιαζαν ταλαιπωρημένα και μιλούσαν μεταξύ τους σε μία άγνωστη γλώσσα. Μια εκδοχή του θρύλου λέει ότι αναδύθηκαν από το λάκκο που είχε βάθος δύο φορές το ύψος τους και εκτινόταν σε μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά πόδια. Τα παιδιά φορούσαν παράξενα ρούχα, άγνωστα στους χωρικούς, και μιλούσαν μία εξίσου άγνωστη γλώσσα. Το δε δέρμα τους ήταν πράσινο, κάτι που ομολογουμένως αποτελούσε ένα εντυπωσιακό θέαμα, όμως κατά τ' άλλα έμοιαζαν με φυσιολογικά παιδιά. Στην ιστορία του Ralph of Congeshall, τα παιδιά παραλήφθηκαν από το Saint Richard de Calne, τον άνθρωπο που του διηγήθηκε αργότερα την ιστορία. Εκεί τους πρόσφεραν φαγητό, αλλά αντέδρασαν σε ό,τι τους δόθηκε, σαν να μην το είχαν ξαναδεί και κατά συνέπεια αρνούνταν να το φάνε. Και όλο αυτό συνεχιζόταν μέχρι που είδαν μπροστά τους προφανώς κάτι οικείο σε αυτά. Τι ήταν αυτό? Πράσινα φασόλια. Σύμφωνα με την ιστορία αυτή, εντόπισαν τα φασόλια σε έναν κήπο και τα καταβρόχθησαν. Σύμφωνα με κάποια άλλη αφήγηση, τα παιδιά είδαν έναν υπηρέτη που κουβαλούσε ένα πιάτο με φασόλια και αμέσως έδειξαν εμφανώς ότι τα ήθελαν. Στη συνέχεια τα παιδιά άρχισαν να τρέφονται μόνο με φασόλια, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να προσλαμβάνουν και άλλες τροφές. Καθώς η διατροφή τους άλλαζε, το χρώμα του δέρματός τους άρχιζε να γίνεται πιο φυσιολογικό. Δυστυχώς το αγόρι πέθανε λίγο αργότερα, υποκύπτοντας σε μία άγνωστη ασθένεια μετά από μια περίοδο σοβαρής μελαγχολίας και λίθαργου. Ωστόσο το κορίτσι επέζησε και ονομάστηκε Αγνή. Καθώς προσαρμόστηκε στη νέα της ζωή, έμαθε αγγλικά και τελικά κατάφερε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την προέλευση αυτής και του αδερφού της. «Είμαστε κάτοικοι της χώρας του Αγίου Μαρτίνου, ο οποίος λατρεύεται στη χώρα που μας γέννησε. Δεν γνωρίζουμε πως φτάσαμε εδώ.
Θυμόμαστε μόνο ότι μια συγκεκριμένη μέρα, καθώς ταΐζαμε τα κοπάδια του πατέρα μας στα χωράφια, ακούσαμε έναν υπέροχο ήχο, σαν αυτό που ακούγαμε στο Σεν Έντμοντς όταν οι καμπάνες χτυπούσαν. Και καθώς ακούγαμε τον ήχο με δέος, ξαφνικά βρεθήκαμε ανάμεσά σας στα χωράφια που θερίζατε. Ο ήλιος δεν ανατέλει στην πατρίδα μας. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το λυκόφως, το οποίο σε εσάς προηγείται της Ανατολής ή ακολουθεί το ηλιοβασίλεμα. Επιπλέον μία συγκεκριμένη φωτεινή χώρα είναι ορατή σε εμάς, μία χώρα που βρίσκεται όχι πολύ μακριά από τη δική μας και χωρίζεται από αυτήν, από ένα μεγάλο ποτάμι. Φέρεται να είπε. Μία άλλη εκδοχή της ιστορίας λέει ότι τα παιδιά βοσκούσαν τα βοηδή του πατέρα τους και άκουσαν τις καμπάνες. Αμέσως μπήκαν σε μία σπηλιά και από εκεί βρέθηκαν στο Wolfpit. Δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο πίσω και κάποια στιγμή βρέθηκαν από τους χωρικούς. Η Αγνή βαφτίστηκε και έζησε και εργάστηκε για τον Σερ Ρίτσαρντ, ενώ αργότερα παντρεύτηκε τον αρχιερέα του Έλλη, Ρίτσαρντ Μπαρ. Το ζευγάρι έκανε τουλάχιστον ένα παιδί, έτσι οι απογονοί της μπορεί να υπάρχουν και σήμερα. Σύμφωνα με τους East Anglian Daily Times, η Αγνή ήταν διαβόητη για την ακόλαστη και αγενή συμπεριφορά της όσο εργαζόταν στο Richard De Calne, ενώ ο σύζυγός της, Richard Barr, ήταν ένας άντρας από το King's Lynn στο Norfolk, τότε ανώτερος πρέσβης του Ερίκου του Δευτέρου. Λέγεται ότι το γαλάζιο αίμα της Αγγλίας, ακόμα και σήμερα, έχει μία πράσινη απόχρωση μέσω της γραμμής αίματος της Αγνής. Σύμφωνα με τον θρύλο. Κάτι άλλο που ακούγεται έντονα είναι ότι η έβρεση των απογόνων ήταν δύσκολη, αποτελώντας ίσως ένα προσεκτικά φυλαγμένο τοπικό μυστικό. Το 1978, ο τοπικός συγγραφέας και λαϊκός τραγουδιστής Bob Roberts έγραψε στο A Slice of Suffolk ότι «Μου είπαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι στο Woolpit που κατάγονται από τα πράσινα παιδιά, αλλά κανείς δεν μου είπε ποιοι είναι». Μέχρι σήμερα μυστήριο περιβάλλει αυτή την ιστορία και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά τα παιδιά προέρχονταν από έναν άλλο κόσμο ή ακόμα και από μία άλλη διάσταση. Είναι άραγε πιθανό να ήρθαν μέσω κάποιες πύλης και να κατέληξαν στη σχετικά πυκνοκατοικημένη αυτή η αγγλική πόλη. Προέρχονταν πραγματικά από μία χώρα του λυκόφωτος όπου όλοι είχαν πράσινο δέρμα? Γιατί δεν ήταν τόσο εξοικειωμένα με το έντονο φως του ήλιου? Γιατί αναγνώρισαν και αποδέχτηκαν ως τροφή μόνο τα πράσινα φασόλια, αρνούμενα άλλα τρόφιμα? Τέλος, αν ήταν συνηθισμένα παιδιά, γιατί ποτέ δεν τα αναζήτησαν κάποιοι συγγενείς τους? Τώρα είναι πολύ διασκεδαστικό να φανταζόμαστε ότι τα πράσινα παιδιά προέρχονταν από έναν άλλο κόσμο. Ιστορικά υπάρχουν παρόμοιες αρχαίες ιστορίες ουράνιων όντων που ζούσαν σε ένα υπόγειο ή κρυφό κόσμο, προσπελάσιμο μέσω πυλών ή μυθικών περασμάτων σε αρχαίες μεγαλυθικές δομές. Η Tuatha De Danann της Ιρλανδίας ήταν μια προκελτική θρηλυκή Ιρλανδική φυλή που λέγεται ότι ήταν λαμπερά όντα που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν υπόγεια. Μπορεί να είχαν αποθηθεί από τους Κέλτες, οι οποίοι συχνά απεικόνιζαν τον πράσινο άνθρωπο. Σήμερα η φυλή αυτή ζει μέσα σε μοντέρνα παραμύθια και επικές ταινίες και μυθιστορήματα για εξωτικά, όπως το Lord of the Rings. Με τα χρόνια δόθηκαν αρκετές πιθανές εξηγήσεις σχετικά με την ύπαρξη αυτών των παιδιών. Μία εξ αυτών αναφέρεται σε ένα σκοτεινό παραμύθι του 1595 με την ονομασία «Babes in the Woods», που στα ελληνικά σημαίνει «παιδιά στο δάσος». Κάποτε υπήρξε ένας κακός θείος που προσέλαβε δολοφόνους για να σκοτώσουν την ορφανή ανιψιά και ανιψιό του, προκειμένου να κληρονομήσει το κτήμα τους. Οι δολοφόνοι λυπήθηκαν τα παιδιά
και τα εγκατέλειψαν στο δάσος. Σύμφωνα με κάποια άλλη θεωρία, τα παιδιά δηλητηριάστηκαν με αρσενικό από έναν κόμι στο Νόρφολκ, γεγονός που έκανε το δέρμα τους πράσινο. Στο σημείο αυτό ας επισημάνουμε το εξής. Τον 19ο αιώνα το αρσενικό και ο χαλκός χρησιμοποιούνταν για τη βαφή πράσινων υφασμάτων. Το πράσινο του Παρισιού και το πράσινο του Σιλ ήταν δημοφιλή χρώματα που φορούσε η κοινωνική ελίτ στην Ευρώπη. Το αρσενικό χρησιμοποιείται επίσης στην παρασκευή καραμελών, χαρτιού, παιχνιδιών, ταπετσαριών, αλλά και φαρμάκων, πριν ακόμα οι άνθρωποι ανακαλύψουν τις θανατηφόρες τοξικές του ιδιότητες. Έτσι πολλοί άνθρωποι στη Βικτοριανή κοινωνία πέθαιναν μυστηριωδώς. Τα συμπτώματα που παρουσίαζαν ήταν πράσινα χέρια, κίτρινα νύχια και βαθιές σουλές. Εάν η δηλητηρίαση από αρσενικό δεν ήταν τελικά υπεύθυνη για το πράσινο δέρμα, τότε μπορεί να έφταιγε η πράσινη ασθένεια που ονομάζεται χλώρωσης. Αυτή προκαλεί μία πράσινη απόχρωση του δέρματος και οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου. Αυτό μπορεί να εξηγήσει και το γεγονός της αλλαγής του δέρματος, της επιδερμίδας της αγνής, από πράσινο σε φυσιολογικό, όταν με την πάροδο του χρόνου η διατροφή της άλλαξε. Μία τρίτη θεωρία λέει ότι πιθανώς τα παιδιά ήταν Φλαμανδοί πρόσφυγες μετά τη μάχη στο Φόρτχαμ το 1173. Το Φόρτχαμ, Σεν Μάρτιν, ήταν ένα γειτονικό χωριό, χωρισμένο από το Γούλπιτ, από ένα ποτάμι και λίγα μόλις μίλια από το Μπάρι Σεν Έντμοντς, όπου οι δυνατές καμπάνες ηχούσαν συχνά. Είναι πιθανό τα παιδιά να ήταν ορφανά και υποσιτισμένα, ενώ χάθηκαν από μόνα τους και τελικά έφτασαν στο Γούλπιτ από το Φόρτχαμ, Σεν Μάρτιν, ακολουθώντας τις καμπάνες. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις θεωρίες, γίνεται σαφές πως μία σαφής απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα για την ιστορία αυτών των παιδιών. Αν όπως λέει μία από τις θεωρίες που προαναφέραμε, τα παιδιά κατάγονταν από τη Φλαμανδία και ήταν ορφανά, γιατί η μικρή αγνή ισχυρίστηκε ότι έβοσχαν τα ζώα του πατέρα τους και γιατί ανέφερε ότι ο πράσινος χρωματισμός του δέρματος αποτελούσε κανόνα στον τόπο προέλευσής τους. Και τέλος, πώς κατέληξαν τα παιδιά σε ένα λάκκο στο έδαφος μετά την περιπλάνησή τους σε ένα σπήλαιο. Όπως καταλαβαίνετε, τα ερωτήματα σχετικά με τα πράσινα παιδιά του Γούλπιτ είναι άφθονα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως η ιστορία τους παραμένει έως και σήμερα ως ένα από τα συναρπαστικότερα μυστήρια της παγκόσμιας λαογραφίας.